Χαίρετε συμψηφιστές, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημερινό ξύρισμα θα δούμε ένα σαπούνι, ένα νέο σαπούνι για μένα τουλάχιστον, για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο και συμψηφιστή Γιώργο, τον Ragnaro T, που μου έδωσε έτσι ένα, τι να πω, το πιο σαπούνι μου έδωσε ο άνθρωπος. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημερινό σαπούνι θα είναι το Mogno, από την Πορτογαλία. Ένα σαπούνι που κάποια στιγμή έκανε την εμφάνισή του εκεί πέρα στις φωτογραφίες, σε κάποιες φωτογραφίες βασικά στην ομάδα του Facebook, το Wet Saving Lovers GR, και έτυχε ο Γιώργος να το έχει και μου λέει πάρε να το δοκιμάσεις. Το έχω βάλει εδώ πέρα σε ένα μπολάκι και μουλιάζει. Το άρωμά του είναι έτσι ένα καθαρό, αντρικό θα έλεγα έτσι άρωμα. Θα ήθελα να πω barbershop, κατηγορία barbershop. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, πολύ ευχάριστο. Δεν μπορώ να πιάσω ξεχωριστές νότες, σε καμία περίπτωση. Αυτό που έχω ακούσει πάντως είναι ότι είναι πολύ καλό στην απόδοση. Λοιπόν, πολύ πω setup, Jimmy's και Silver Tip. Το έχω δει και μουλιάζει. Mercury 34 C φορτωμένη με μια στα Superior Platinum στη δεύτερη της χρήση, boom. Τα γένια είναι 2 ημερών. Και επειδή τεστάρω σαπούνι, θα σβήσω με Spike. Τελευταία μουλιάζω τα σαπουνάκια. Γενικά όλο το setup, το μόνο που έχει αλλάξει είναι έτσι το κρύο νερό. Και γενικά βοηθάει το να μουλιάζεται στο σαπούνι, στο να φορτώσει πιο γρήγορα και πιο άνετα, ας πούμε. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι το κρύο νερό έτσι κόβει λίγο τον αφρισμό, το φόρτωμα, αντίθετα με το ζεστό που το βοηθάει πιο πολύ. Αλλά οκ, okay, μουλιάζουμε το σαπουνάκι, κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη. Αυτά, λοιπόν, πάω να φορτώσω το σαπούνι και επιστρέφω για το face lathering και το πρώτο πέρασμα. Εδώ έχω φορτωμένο το σαπουνάκι. Φύγαμε για το face lathering. Πολύ ωραίο άρωμα. Έτσι, αντρικό. Το φόρτωμα ήταν πολύ εύκολο. Γενικά είμαι από αυτούς που γουστάρει να φορτώνει αρκετά. Και με το silver tip θέλει πάντα πιο πολύ χρόνο. Πάρα πολύ ωραίος αφρός. Τα συστατικά κλασικά θα τα έχω γραμμένα κάτω στο, στην περιγραφή. Πάρα πολύ ωραίος αφρός. Νεράκι. Συγγνώμη για τη βρύση. Ξεχάστηκα για λίγο.
Πάρα πολύ ωραίος αύριος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίος. Και φύγαμε για το πρώτο πειράσμα. Θέλω κούρεμα. Εγώ βαρεθεί να φύγω, νομίζω τις φαβορίτες. Οπα. Very, very nice. Πήγε λίγο σαφρός πάνω στη λαβή και άρχισε να κλειστράει. Πάρα πολύ ωραίο πρώτο πέρασμα. Λοιπόν, πάω να ξεπληθώ, θα κάνω και τα άλλα δύο περάσματα και επιστρέφω έτσι για, για τα final thoughts. Spike. Μηδέν τσούξιμο. Λοιπόν, Μόγνο. Και όπως βλέπετε εδώ, ξέχασα να αναφέρω, είναι το φτιάχνει η εταιρεία δεν ξέρω αν είναι εταιρεία Ατς Μπρίτο, Αχ Μπρίτο. Είναι η ίδια εταιρεία που φτιάχνει το τις κρέμες Mousse Real, την λαβάντα, την κρέμα, πορτογαλικά όλα. Λοιπόν, το σαπούνι είναι εξαιρετικό. Γλίστρα, ολισθηρότητα δηλαδή, και μεταξυστική ολισθηρότητα, top. Top, όταν λέμε top, top. Λίγο στην προστασία, βέβαια, εντάξει, του βάλα αρκετό νερό, οπότε ίσως να φταίξει αυτό. Αλλά οκ, τώρα θα μου πεις, Ανδρέα, τι προστασία θες με αυτό εδώ. Όταν κάνεις πολλά περάσματα, τη θες λίγο την προστασία. Αλλά μεταξυστική και αρχική ολισθηρότητα, μιλάμε για top. Εύκολο φόρτωμα, ωραίο άρωμα,
Το μόνο που μένει να δω είναι το, το post save. Και του βάζω και δύσκολα τώρα γιατί ζεματάει ο τόπος. Οπότε άμα είναι πολύ βαρύ και με τέτοιο άρωμα ειδικά, δεν θα μου πολύ κάνει. Παρ' όλα αυτά, ένα πάρα πολύ ωραίο σαπούνι που, τι να σου πω, δεν περίμενα να τα βρει τόσο καλό, αλήθεια. Διάβαζα κάποια σχόλια, αλλά πραγματικά τρομερό, τρομερό. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση και έτσι το πιο σύντομο βίντεο. Να κερδίζουμε χρόνο, να είναι και πιο εύκολο για εσάς να το δείτε. Κλασικά, αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή θέλετε να πείτε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να πίνετε μπόλικο νερό και να βάζετε και τον τηλιακό σας. Και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ!